Ένα χρόνο μετά, οι αιτίες που γέννησαν αυτό το γεγονός παραμένουν εδώ πέρα και δεν είναι άλλες από τα επιχειρηματικά συμφέροντα στον αθλητισμό, από τους οπαδικούς στρατούς που περιφρουρούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα στο ποδόσφαιρο. Και θέλουμε να πούμε για άλλη μια μέρα ότι να τονίσουμε, όπως γράφει και το πανό μας, ότι το ποδόσφαιρο που θέλουμε δεν αφαιρεί ζωές, αλλά δίνει ζωή στις ανάγκες μας για σπουδές, για ζωή όπως μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Σήμερα θα προχωρήσουμε το απόγευμα στις 6 ώρα στη σιωπηλή πορεία που καλούν μια σειρά μαθητές, φοιτητικοί σύλλογοι κλπ. Και θα προχωρήσουμε το Σαββατοκύριακο σε τουρνουά των φοιτητικών συλλόγων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο από τις 2 μέχρι τις 7 και καλούμε όλους τους φοιτητές μας να πάρουν μέρος ώστε να δώσουμε μια δυναμική απάντηση. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη δολοφονία του Άλκη από στρατό επιχειρηματικών, από οπαδικό στρατό επιχειρηματικών συμφερόντων με ανοχή του κράτους. Οι μαθητές όλο αυτό το χρονικό διάστημα δίνουν την απάντησή τους μέσα στα σχολεία με τις συνεχόμενες κινητοποιήσεις τους. Ταυτόχρονα, εμείς οι μαθητές υποσχόμαστε ότι δεν θα υπάρξει άλλος νέος νεκρός θύμα του συστήματος και δίνουμε ραντεβού σήμερα στις 6 στην πορεία για τον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Άλκη.